Εάν η Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας στηρίζει με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό όλη αυτή την προσπάθειά σας. Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση, συναφή μετά. Στην εισαγωγή μου εγώ ευχαρίστησα τους φορείς και τους οργανισμούς οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουν έμπρακτα και με αποδείξεις. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη του κύριος Κοσμίδη σε τοπικό μέσο είχε πει λίγο πολύ ότι αυτά που υλοποιείται είναι ουσιαστικά ιδέες του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό? Νομίζω είναι καλό το ότι υλοποιούμε. Εμείς ως διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς δεν μένουμε μόνο στα λόγια, αλλά υλοποιούμε δράσεις και υλοποιούμε συνήθως και κυρίως τις δράσεις και τις ιδέες τις δικές μας. Δεν νομίζω να ήταν κανενός ιδέα αυτό το πράγμα, χωρίς να θέλω να μειώσω κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά, οι προτάσεις που είχαν γίνει πολύ παλαιότερα ήταν για μία έκθεση στην Αθήνα και κάποια σαλόνια ή fashion week εδώ στην Καστοριά. Εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι η φάση να είναι η Καστοριά για όλα τα εκθεσιακά γεγονότα. Διαθέτουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο εκθεσιακό κέντρο, στο οποίο θέλουμε να κάνουμε όλες μας τις δράσεις. Η συγκεκριμένη λοιπόν δράση που κάνουμε, όπως είναι το φεστιβάλ Αγορών Γούνας, αυτό που κάνουμε, δεν έχει καμία σχέση ούτε με σαλόνι, ούτε με fashion week. Είναι, όπως ακριβώς το είπαμε, ένα φεστιβάλ Αγορών Γούνας. Σε ένα σημείο χρονικά, το οποίο είναι στο ξεκίνημα της χειμερινής σεζόν και γι' αυτό το ονομάσαμε φεστιβάλ. Θέλουμε δηλαδή να γιορτάσουμε την έναρξη της χειμερινής σεζόν και βέβαια ο κάθε εμπορικός επισκέπτης έχει την ευκαιρία να βρει έτοιμα εμπορεύματα, χιλιάδες έτοιμα εμπορεύματα σε ένα ενιαίο χώρο, συγκεντρωμένο χώρο, συγκεντρωμένα όλα σε έναν ενιαίο χώρο, να τα βρει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ξεκινάει η σεζόν. Άλλο δηλαδή το σαλόνι, άλλο το Fashion Week, άλλο η Διεθνής Έκθεση Γούνας και άλλο το Φεστιβάλ Αγορών Γούνας. Άρα, εμείς υλοποιούμε την ιδέα την οποία φέραμε εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά το καλό, θα σταθώ σε αυτό το γεγονός, είναι ότι υλοποιούμε τις ιδέες μας. Πραγματοποιήσαμε και μία πτήση τσάρτερ που μπορεί παλαιότερα κάποιος να την είχε πει. Να την είχε πει, αλλά να μην έγινε ποτέ. Εντάξει, το ότι πραγματοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε το αεροδρόμιο Καστοριάς για πτήσεις τσάρτερ διεθνής, νομίζω ότι είναι η ουσία. Πρέπει να μένουμε στην ουσία του πράγματος και σε αυτό που κάνουμε. Και αν θέλετε και κάτι έτσι χιουμοριστικά, πιστεύω ότι έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Κοσμίδης σε επόμενη δήλωσή του πιθανόν να κατασκευάσει κιόλας αυτό και να πει ότι δεν εννοούσε αυτό ακριβώς, εννοούσε κάτι άλλο. Επειδή θα δώσω εκλογές στην Ομοσπονδία, ναι. Θα επηρεάσει τη στάση σας όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Είναι ένα άλλο θέμα τώρα αυτό. Οι εκλογές της Ομοσπονδίας είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί και εκεί πάντα προσεκτικά θα έλεγα και μέσα σε εισαγωγικά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι εκλέκτορες. Δηλαδή. Δηλαδή, οι εκλέκτορες βγαίνουν σύμφωνα με τον αριθμό, ναι, που ψηφίζουν τα πρωτοβάθμια. Άλλο καταστατικό υπάρχει στον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, άλλο καταστατικό υπάρχει στον Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών, άλλο καταστατικό στον Σύνδεσμο Γουνοποιών του Άργους, άλλο καταστατικό στον Σύνδεσμο Γουνοποιών της Χιάτιστας. Χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση για μορφή, το αποτέλεσμα στην ουσία της εκλογικής διαδικασίας, ό,τι έχει να κάνει με τις αρχαιρεσίες και την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι προκαθορισμένο. Νομίζω αφού τελειώσει το First Open Festival, θα μπούμε και σε ανάλυση και για αυτό το θέμα.